Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο της Μύρης για την πρόσκληση που μας απίθυνε, όπως επίσης τον ευχαριστούμε και για τη φιλοξενία την οποία μας προσφέραν αυτές τις μέρες που ήμασταν στη Σμύρνη. Ο στόχος εδώ είναι το θέμα της ειρήνης. Μας απασχολεί ιδιαίτερα η ένταση με τη γείτονα χώρα και τα γεγονότα που συμβαίνουν στην ευρύτερη γειτονιά μας και στο Αιγαίο αλλά και Ουκρανία και ούτω καθεξής, και με αυτή την κίνησή μας θέλαμε να συσφίξουμε τις σχέσεις με το Δήμο της Μύρνης, ένα Δήμο από τον οποίο από την περιοχή αυτή προέρχονται οι κάτοικοι και του Πύρωνα και της Κεσαριανής μετά το 22. Υπογράψαμε λοιπόν ένα σύμφωνο φιλίας και συνεργασίας, καταρχήν με πολιτιστικές και αθλητικές ανταλλαγές ανάμεσα στους δύο Δήμους, ναι, με πιθανή πρόσκληση σύντομα και του Δημάρχου Σμύρνης να επισκεφθεί τους Δήμους μας και την Αθήνα, όπως επίσης να πω ότι στόχος μας είναι η αδελφοποίηση με το Δήμο της Μύρνης. Ναι. Ταυτόχρονα θέλω να πω ότι ήταν μια πράγματι ευτυχής συγκυρία το γεγονός ότι παρευρεθήκαμε σε ένα συμπόσιο που οργάνωσαν οι φιλιρινικές οργανώσεις, η συνύπαρξη και επικοινωνία στο Αιγαίο από πλευράς ελληνικής, όπως και η Έτζε Μπαρίς, από την τουρκική πλευρά. Σε αυτό το συνέδριο, στο συμπόσιο αυτό, ακούστηκαν ενδιαφέροντα πράγματα, καθώς και η πρόθεση, από ό,τι είδαμε, και από τις δύο πλευρές, να συνυπάρξουν οι λαοί μας, να συνυπάρξουν οι άνθρωποι των νησιών μας κυρίως, αλλά και οι άνθρωποι της Μύρνης, σε μια πορεία η οποία θα έχει, όπως είπαμε, στόχο την φιλία και τη συνεργασία ανάμεσα στους κατοίκους των δύο περιοχών. Υπάρχουν δυνάμεις στη γείτονο χώρα οι οποίοι επιθυμούν την ειρηνική αυτή συνύπαρξη χωρίς απειλές και γενικότερα προβλήματα, και αυτό νομίζω είναι κάτι που ευνοεί και τη χώρα μας αλλά και γενικότερα τους λαούς μας. Ήταν λοιπόν πολύ θετική η πρόθεσή του και γι' αυτό τον λόγο και μας καλοδέχτηκε αλλά και μας φιλοξένησε με τον καλύτερο τρόπο. Πιστεύω ότι έχουμε δουλειά μπροστά μας, ναι, γιατί πέραν των προσπαθειών που γίνονται από πλευράς των κυβερνήσεων στη μία ή στην άλλη κατεύθυνση, θέλω να πω ότι υπάρχει αυτό που λέμε η διπλωματία των λαών, η διπλωματία των πόλεων θα έλεγα εν προκειμένου, μιας και είμαστε δήμοι εμείς, και η πίεση αυτή οπωσδήποτε από τα κάτω και από την πλευρά του Δήμου Σμύρνης αλλά και από την πλευρά των δύο Δήμων των δικών μας, και πιστεύουμε ότι μπορεί να γενικευθεί κάτι τέτοιο, θα έχει πάρα πολύ θετική επίδραση και στον κόσμο αλλά και στις κυβερνήσεις. Μάλιστα. Συζητήσατε όλο αυτό να διευρυνθεί μεταξύ των πόλεων εννοώ, ή αφορά τους δύο Δήμους της Ελλάδας και το Δήμο της Μύρνης? Θα σας πω, αυτό αφορά τους δύο Δήμους καταρχήν. Ναι. Αλλά από ό,τι κατάλαβα, αυτό φαινόταν από όλη την συνάντηση και από τη συζήτηση που κάναμε, η πρόθεσή τους είναι να γενικεύσουν μια τέτοια συνεργασία και πιθανότατα να απευθυνθούν και σε άλλους Δήμους. Μια συνάντηση δεν που κάναμε με μια ομάδα που υπάρχει στο Δήμο σχετικά με την διεύρυνση και την επικοινωνία, αν θέλετε, σε πολλούς τομείς, με νέους ανθρώπους κυρίως, ήταν πάρα πολύ ενθαρρυντική, πράγμα που μπορεί να σημαίνει ότι αυτή η συνεργασία μπορεί να βρει έδαφος σε πάρα πολλά ζητήματα, θα έλεγα, και στον τομέα των επιχειρήσεων, στον τομέα των, σε πολλούς τομείς, εν πάση περιπτώσει, και θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά δεδομένα, καλά δεδομένα δηλαδή, αυτή την περίοδο που πραγματικά σημαδεύτηκε κατά τη γνώμη μου από δύο γεγονότα. Το ένα ήταν η περιπέτεια που είχε ο συνάδελφος Περιφερειάρχης Μακεδονίας, καθώς και η... Ναι, ήταν στο ξεκίνημά σας, στο ξεκίνημά μας. Σε αποστολής, να έχετε δίκιο. Είχαμε φωνές να μην πάμε κι εμείς στη Σμύρνη, αλλά θεωρήσαμε ότι ίσα ίσα αυτό που επιβάλλεται αυτή τη στιγμή ήταν όχι μόνο ότι πρέπει να πάμε, αλλά και να προσπαθήσουμε να βάλουμε στο περιθώριο τέτοιες ενέργειες
οι οποίες μπορούν να ευνοήσουν αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Εσείς αντιμετωπίσατε κάποια τέτοια ενέργεια, όχι σε τέτοιο επίπεδο, ενώ πιο διακριτική, δηλαδή νιώσατε ότι μπορεί να απειλήσετε αυτό. Στη Σμύρνη εννοείται. Ναι, ναι, ναι. Όχι, ίσα-ίσα το κλίμα ήταν πάρα πολύ θετικό και με τους ανθρώπους του Δήμου, αλλά και μόνοι μας που περπατήσαμε, καταλάβαμε ότι ο κόσμος διάκειται πολύ φιλικά απέναντι στη χώρα μας και στους ανθρώπους της, και βεβαίως το θεωρώ αυτό πάρα πολύ σπουδαίο. Μπορώ να σας πω ότι ανοίξαν τα σπίτια τους να μας βάλουν μέσα, μέχρι τέτοιου σημείου δηλαδή. Είχαμε συναντήσει, είχαμε φιλικές φυσικά, θέλω να πω, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Να σημειώσω ότι είχαμε και μια συνάντηση με την Γενική Πρόξενο της Σμύρνης, στην οποία, αφού μεταφέραμε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε, ήταν πολύ θετική και η ίδια σε αυτή την κατεύθυνση, και βεβαίως εμείς είπαμε ότι θα συνεχίσουμε αυτή την κίνηση. Μπορώ να πω ότι βρήκαμε και από εκεί θετικό κλίμα. Δεν ήταν αρνητικό, ήταν θετικό το κλίμα, και ότι ευνοεί, ας πούμε, βάση περιπτώσει, την πολιτική της χώρας μας. Συμμετείχατε και στην συνάντηση, να το πω αυτό, που έγινε μεταξύ της Συνύπαρξης και της Έγκεμπαρής. Καθ' όλη τη διάρκεια ακούσατε και στο τέλος βέβαια διαβάσατε και τη διακήρυξη. Ναι. Αυτή τη διακήρυξη φιλίας και συνεργασίας που υπογράψατε. Βεβαίως, ήταν ιδιαίτερα θετικό το κλίμα και του συμποσίου, αλλά και τα όσα εκεί ακούστηκαν. Θέλω να πω ότι η συμμετοχή επιστημόνων, αλλά και ανθρώπων και από τις δύο πλευρές σε αυτό το συμπόσιο, και από την πλευρά της συνύπαρξης, αλλά και από την πλευρά της Έγκεμπαρής, νομίζω ότι ήταν ιδιαίτερα θετική σε μια προσπάθεια να αφήσουμε στην πάντα αυτά που μας χωρίζουν και να πάμε σε αυτά που μας ενώνουν. Είναι μεγάλη, πολύ σπουδαίο, και θεωρώ ότι το κλίμα που είδαμε εκεί ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό.